Η βασική αρχή στη ρύθμιση του βάρους είναι η αρχή του ενεργειακού ισοζυγίου. Κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι για να διατηρήσει κανείς σταθερό το βάρος του, θα πρέπει η ενέργεια που λαμβάνει μέσα στην ημέρα του να είναι ίση με αυτή που δαπανά. Το φυσιολογικό σωματικό βάρος λαμβάνει υπόψη του το ύψος και μας το δίνει ο δείκτης μάζας σώματος. Το ιδανικό σωματικό βάρος είναι συνήθως κοντά στο φυσιολογικό, αλλά εξαρτάται από το ιστορικό του βάρους του ανθρώπου και τον τρόπο ζωής του. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που από την εφηβική ηλικία ήταν πάνω από 70 κιλά, είναι δύσκολο να μπορέσει να διατηρηθεί σε λιγότερο βάρος. Συνεπώς, το ιδανικό σωματικό βάρος είναι ένα βάρος που μπορεί κάποιος εύκολα να διατηρήσει, χωρίς περιορισμούς σε όσα θέλει να κάνει στη ζωή του. Παρότι το θερμιδικό ισοζύγιο βασίζεται σε απλούς νόμους της φυσικής, όπως είπαμε, ενέργεια που λαμβάνω από τη μία πλευρά και ενέργεια που καίω από την άλλη, στην εφαρμογή του τα πράγματα περιπλέκονται. Κάποιοι παράγοντες αλληλεπιδρούν με τις συνιστώσεις της εξίσωσης αυτής, με αποτέλεσμα άτομα που έχουν ίδια χαρακτηριστικά και ίδια προγράμματα διατροφής να έχουν διαφορετικά αποτελέσματα. Ποιοι παράγοντες ευθύνονται γι' αυτό? Ψυχολογικοί παράγοντες όπως το στρες, ορμονικές διαταραχές, τα επίπεδα της μυϊκής μάζας καθώς και ο ύπνος μπορούν να επηρεάζουν τα αποτελέσματα της εξίσωσης αυτής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τους παράγοντες που αλληλεπιδρούν με το βάρος μας, τόσο για να μπορούμε να τους έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερα υπό έλεγχο, όσο και για να μπορούμε να βάζουμε σωστούς και ρεαλιστικούς στόχους.